Γεια σας φίλοι μου, ήρθε και φέτος η ώρα μετά από 3 σχεδόν χρόνια με αυτά που τραβήξαμε όλοι με τον ιό, να πω και πάλι στο Άγιον Όρος. Ετοιμάζομαι τώρα, φτιάχνω τα πράγματά μου και με τη βοήθεια του Θεού θα αναχωρήσω. Ξεκινάω από εδώ από την Πάτρα όπως συνήθως, πηγαίνω Θεσσαλονίκη και από εκεί θα καταλήξω στην Ουρανούπολη και την επόμενη μέρα θα μπω μέσα στο Όρος. Υπήρχαν αρκετά μέτρα μέχρι τώρα, μέχρι αρχές καλοκαιριού. Έπρεπε να έχεις ειδικό διαμονητήριο από το μοναστήρι που θα πήγαινες, να μείνεις μόνο εκεί, δεν θα μπορούσες να πας σε άλλο. Αλλά από τα μέσα Ιουλίου και μετά ισχύει η παραδοσιακή μέθοδος, δηλαδή έχουν ανοίξει τα γραφεία με τα διαμονητήρια. Παίρνεις το διαμονητήριό σου πάλι, όπως παλιά, και κλείνεις τα μοναστήρια που θες να πας κάθε μέρα. Εγώ φέτος θα κάνω μια μικρή διαδρομούλα, θα πάω λίγο πιο χαλαρά. Θα ξεκινήσω από τις Καριές, από την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Εκεί θα μείνω στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα, στο γνωστό Σεράι. Προσπάθησα να βρω στην Ιερά Μονή Κουτλού Μουσείου, αλλά μου είπαν ότι η φιλοξενία λέει θα αρχίσει από τον Οκτώβρη και μετά. Οπότε παραδοσιακά εκεί θα πάμε στο Σεράι. Καλά είναι, έχει και ωραίες ψαλμωδίες, είναι και ο γέροντας Εφραίμ εκεί, ο ψηλός, μπορεί να έχει κάποια ομιλία. Φαγητό καλό έχει και τα δωμάτια, εξυπηρετικοί είναι εκεί οι γέροντες. Είμαι και από την Πάτρα, υπάρχουν εκεί σχέσεις με τον Άγιο Ανδρέα, υπάρχει ένα τμήμα της κεφαλής του Αγίου Ανδρέα που φυλάσσεται μέσα στο καθολικό. Εκεί λοιπόν στις Καριές θα εξερευνήσω τα γύρω κελάκια. Το σχέδιο είναι να πάω και στην Καψάλα που είναι κοντά. Είναι η περιοχή που είναι ανάμεσα στις Καριές και στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Από την πάνω μεριά, εκεί προς την Παντοκράτορος. Είναι πολλά κελάκια εκεί πέρα. Το πιο γνωστό είναι του γέροντα Ευθύμιου, που θεωρείται ένας από τους συνεχιστές του Αγίου Παϊσίου, στα ίδια περίπου μέτρα. Λένε ότι είναι πολύ. Και πιστεύω να μπορέσω να τον βρω να μιλήσουμε λίγο. Αν και έχει πάρα πολύ κόσμο, θα προσπαθήσω. Το κελάκι του είναι στην Καψάλα, κοντά στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Και πιθανό να πάω εκεί και στην Παναγούδα πάλι και στην σκήτη του Αγίου Παντελεήμονα, που είναι και αυτά προς την Ιερά Μονή Κουτλού Μουσείου. Κοντά σχετικά από τις Καριές από την πρωτεύουσα. Την άλλη μέρα λοιπόν θα πάω, έχω κλείσει, στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου. Το σχέδιο είναι να πάω με τα πόδια, να φύγω έτσι πρωί σχετικά για να μην έχει πάρα πολύ ήλιο και θα φτάσω στο Σταυρό. Σταυρός λέγεται και η διασταύρωση που υπάρχει και οδηγεί μία προς τη Σιμονόπετρα και η άλλη κατεβαίνει κάτω προς τη Δάφνη, ο άλλος δρόμος. Από εκεί λοιπόν θα πάω και εγώ προς τη Δάφνη και στο δρόμο είναι η Ιερά Μονή Ξηροποτάμου. Αφιερωμένη στους 40 μάρτυρες στο Καθολικό. Πολύ ωραίο μοναστήρι, είχα πάει και εκεί παλιότερα. Έτσι κατανυκτικό. Έχει και πάλι και αυτό ωραίο φαγητό, ωραίο πρωινό, μπουφέ κανονικό. Την άλλη μέρα λοιπόν θα κατέβω προς την Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, το ρώσικο γνωστό μοναστήρι, να το δω και από πιο κοντά, από μέσα δηλαδή, να δω και τις καμπάνες εκεί τις μεγάλες, την γνωστή φωτογραφία που φαίνεται και η Παναγία λένε. Έχει μια φωτογραφία με κάποιους μοναχούς που φαίνεται και μια γυναίκα. Που είναι η Παναγία από ό,τι λένε κάποιοι. Θα δω εκεί το μέρος. Πιστεύω κάπως να συνεννοηθώ. Νομίζω μιλάνε, ο Αρχοντάρης μιλάει και κάποια ελληνικά. Και θα συνεχίσω προς την Ιερά Μονή Ξενοφόντος, όπου θα μείνω εκεί το βράδυ για να παρακολουθήσω και τις λειτουργίες εκεί που έχουν, την παράκληση και τα λοιπά. Στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος έχω γίνει μέλος, έχουν κάνει κάποια ωραία μηχανογράφηση.
γίνεσαι μέλος δωρεάν φυσικά και μπορείς να κλείσεις πιο εύκολα το διαμονητήριό σου, σου δίνουν κάποιο κωδικό και το κάνεις μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας. Δεν χρειάζεται να πάρεις τηλέφωνο, να στέλνεις φάξ για τέτοια πράγματα. Γίνεται πιο εύκολα. Και μετά τυπώνεις αυτό το χαρτάκι με τον κωδικό και τις κράτησες που σου έχουν δώσει και το πας στο αρχονταρίκι όταν πας. Μπορούν ακόμα και να σου βγάλουν και διαμονητήριο αν θέλεις, ειδικό, αν είσαι μέλος. Και εκεί είναι πολύ ωραία βέβαια. Εκεί κοντά το αγίασμα του Αγίου Γεωργίου. Εκεί το η γούνα με τα ψαράκια, όλα αυτά. Έχει και ωραία, μπορεί να κάνεις και μπάνιο με ντουζ εκεί, μηχάνημα για καφέ. Τις σύγχρονες ανέσεις, παρόλο που είναι αγιορείτικη μονή. Και αυτά έτσι κάπως για να οικονομούν τον επισκέπτη. Για εμάς που δεν έχουμε συνηθίσει στις πολλές κακουχίες, δυστυχώς, με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Και τα μεγάλα εκεί μποστάνια που έχουν με τα δικά τους προϊόντα, τις ντομάτες, τα μελιτζάνες, όλα αυτά. Και το ψάρουμε βέβαια, αφού είναι παραλιακή η μονή. Καμιά γαρίδα θα φάμε, αφού εκεί θα είναι νηστεία για της Παναγίας. Και μετά την επόμενη μέρα θα φύγω. Θα πάω μάλλον το πρωί και στη μονή Δοχειαρίου, περπατώντας εκεί από το παραλιακό μονοπάτι. Και θα το πάρω από εκεί το καραβάκι έξω για την Ουρανούπολη. Θα φτάσω περίπου στις 2.30 στην Ουρανούπολη και από εκεί το λεωφορείο για Θεσσαλονίκη. Τελευταία στάση και την επόμενη μέρα αναχώρηση για Πάτρα. Φέτος θα πάω με λίγο πιο ελαφρύ εξοπλισμό. Πήρα και ένα καινούριο σακιδιάκι. Ένα πόλο είναι και αυτό. Τα προτιμώ γιατί έχουν καλή ποιότητα. Δεν διαφημίζω τίποτα, δεν με πληρώνουν καθόλου με αυτά. Αλλά τα προτιμώ γιατί έχουν καλή ποιότητα. Και αυτό είναι πολύ ελαφρύ, είναι επανάλαφρο. Παρόλο που δεν διπλώνει, υπάρχουν και αυτά που διπλώνουν και γίνονται σαν μικρά τσαντάκια. Αλλά αυτό είναι νομίζω πιο καλό, γιατί έχει πίσω πιο γερούς έτσι για τον ώμο και έχει για την πλάτη εδώ, να συγκρατεί κάπως. 20 λίτρα λέει. Είναι και αδιάβροχο, γιατί τώρα τελευταία μας τα χαλάει ο καιρός. Τον Αύγουστο έχουμε και μπόρες και τέτοια και εκεί πάνω μπορεί να ρίξει και καμιά μπόρα. Και έχει βέβαια και μια ειδική αδιάβροχη θήκη. Αν ρίξει καμιά ιερή μπόρα, χρειάζεται και αυτή. Βάζεις μέσα τις κάμερες και είναι όλα ασφαλή από τη βροχή. Όσο και δυνατή να είναι, δεν θα περάσει μέσα. Έχει εδώ το κεντρικό διαμέρισμα. Εδώ μια άλλη θικούλα, μπορεί να βάλεις ακόμα και λάπτοπ χωράει. Και μια μπροστά εδώ θικούλα για διάφορα με εύκολη πρόσβαση. Τσακ. Θα πάρω τα κλασικά πάλι φέτος. Το παντελονάκι με το λάστιχο και τις τσεπούλες. Ένα. Θα πάρω δύο μάλλον μπλουζίτσες, δεν χρειάζομαι παραπάνω. Εδώ αυτές, μία την έχω πάρει από το Άγιο Όρος πιο παλιά και μία γκρι μονόχρωμη. Αν ιδρώσω, μπορώ να πάρω κι άλλη μία από εκεί από τις κάρκες. Εδώ τα μποξεράκια μου, όπως συνήθως. Ένα μαγιό να κάνω μια βουτιά στην Ουρανούπολη που θα φτάσω αργά το απόγευμα. Γιατί όλη μέρα θα ταξιδεύω. Πολύ σημαντικό καλτσούλες, κοντές, αλλά να είναι χοντρές για να μην χτυπάνε τα πόδια, μην έχουμε πληγές και τέτοια προβλήματα. Και φυσικά αθλητικό παπουτσάκι καλό, να μην γλιστράει. Τώρα για το μπάνιο, όταν θα πάω στο μπάνιο είπα να πάρω αυτές τις πολύ ελαφρύες εδώ παντόφλες μίας χρήσεως. Να κάνω το μπάνιο μου και μετά να τις πετάξω αυτές. Ή μπορώ να τις πάρω και μέσα στο Άγιο Όρος. Βέβαια εκεί σου δίνουν παντόφλες. Αλλά για λόγους υγιεινής να πάρω τις δικές μου. Εδώ ένα νεσεσέρ με τα διάφορα εδώ χρειαζούμενα. Σημαντικό θα πάρω αυτό για τα κουνούπια εδώ. Το Juggle Formula.
Λένε ότι είναι έτσι αρκετά καλό και δυνατό. Κάνει δουλειά δηλαδή, ενώ τα άλλα δεν πολύ κάνουν. Τώρα για τους κοριούς δεν ξέρω αν κάνει και πολλά. Ελπίζω να μην βρω φέτος. Βέβαια θα πάρω όλες τις προφυλάξεις για να μην έχουμε προβλήματα. Θα πλύνω δηλαδή τα ρούχα μετά όταν φτάσω εδώ, να μην τα βάλω στο σπίτι καθόλου. Την τσάντα. Δείτε το βιντεάκι με τους κινδύνους στο Άγιον Όρος, όσοι δεν το έχετε δει, για να δείτε λεπτομέρειες για τους κοριούς, για το πρόβλημα που υπάρχει εκεί. Εδώ κεραλιφούλα, για τα συγκάματα και για οτιδήποτε συμβεί, κάποιο τραύμα ή οτιδήποτε. Τα κλασικά τώρα, οδοντόβουτσες και τέτοια. Φέτος όπως βλέπετε δεν θα χρειαστώ και ξυριστικά. Θα έχω το μουσί εδώ. Οπότε δεν χρειάζομαι τα ξυριστικά, να με βαραίνουν. Εδώ θα πάρω ένα μικρό τηλεφωνάκι παλιό για να μην χαλάω την μπαταρία από το κανονικό μου τηλέφωνο, για να ακούω ύμνους και διάφορα. Σακουλίτσες για τα άπλυτα. Ένα φακό οπωσδήποτε. Χρειάζεται γιατί το βράδυ δεν έχει, ή το πρωί που πηγαίνει στην εκκλησία και είναι ακόμα σκοτάδι, δεν έχει φώτα. Καλά ακουστικά. Πήγα πήρα ένα καινούριο ζευγάρι. Αυτά είναι τα Huawei. Τα Κινέζικα τα Huawei. Αρκετά καλά. Έχω άλλο ένα τέτοιο ζευγάρι 4-5 χρόνια και δεν έχουν πάθει τίποτα. Δεν έχουν χαλάσει. Το καπελάκι μου εδώ το κλασικό. Αυτό που διπλώνει, τσακ. Και χωράει παντού, ακόμα και στη τσέπη. Και έχει από πίσω και για τον αυχένα εδώ να μην καίγεσαι. Και στο σβέρκο. Αν θες το βγάλεις αυτό, είναι αποσπόμενο με scratch. Πολύ καλό και αυτό. Το έχω αρκετό καιρό. Ένα βασικό είναι το power bank που χρειάζεται. Πήρα τώρα ένα 20, 20.000 mAh. Από εδώ ανοίγει. Έχει και φακό. Ας δούμε πώς ανοίγει. Κάπως ανοίγει έτσι. Να το και ο φακός. Και αυτό χρήσιμο είναι. Σου δείχνει εδώ και πόση φόρτιση έχει μέσα. Έχει τρεις θύρες για να φορτίζεις εδώ κινητά, κάμερες και τα λοιπά. Ωραίο και αυτό, πολύ χρήσιμο και μικρούλι. Τώρα πλέον τα έχουν κάνει πολύ μικρά. Είπα να πάρω και τη 360 την κάμερα. Για πανοραμικές έτσι φωτογραφίες και βίντεο 3D. 360 μάλλον, σου δείχνει ολόκληρο το κάδρο. Και το φορτιστή εδώ το κλασικό του USB με τα καλωδιάκια του. Αυτά είναι τα απαραίτητα βέβαια για τα τηλέφωνα και τα λοιπά. Και ένα δεύτερο μικρό να είμαστε σίγουροι αν χαλάσει ο πρώτος. Αυτό είναι το χαρτάκι που τυπώνεις από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος και τους το δείχνεις στο αρχονταρίκι όταν πας. Εδώ σου λέει ακριβώς, σου δίνει και τον κωδικό. Και εδώ είναι κάποιες οδηγίες για τα μονοπάτια. Από τη σελίδα Φίλη του Αγίου Όρους έχει έτσι κάποια μονοπάτια με τις αναλυτικές οδηγίες πώς θα πας. Από το ένα μοναστήρι στο άλλο, από το ένα μέρος στο άλλο. Πολύ χρήσιμο και αυτό. Ας πούμε εγώ πήρα Παντελεήμονος στη Δάφνη μέσω Ιερά Μονής Ξηροποτάμου. Εδώ θα κάνω το αντίθετο βέβαια, Ξηροποτάμου Παντελεήμονος. Και εδώ λέει Καργές προς την Ιερά Μονή Κοτρουμουσίου και της Σίμωνος Πέτρας. Εδώ σου δείχνει μέχρι το Σταυρό τη διαδρομή και μετά ακολουθεί το δρόμο για τη Δάφνη. Έχω βγάλει ήδη και τα εισιτήρια για το κτέλ. Το καλό φέτος είναι ότι έχουν βάλει και στο κτέλ Χαλκιδικής σύστημα που τα βγάζεις ηλεκτρονικά τα εισιτήρια. Οπότε δεν χρειάζεται να τρέξεις κατευθείαν από τη Θεσσαλονίκη να πας κατευθείαν στο κτέλ Χαλκιδικής. Αφού τα έχεις ήδη έτοιμα τα εισιτήρια, έχω βάλει και τη θέση. Μπορώ να κάτσω λίγο εκεί στο σταθμό, να φάω, να πιω τον καφέ μου και να πάω λίγο αργότερα, που φεύγει 6 παρατέταρτο το λεωφορείο. Από το κτέλ Χαλκιδικής. Θα πάρω πάλι το αστικό το νούμερο 45 και έχει γύρω στα 45 λεπτά είναι η διαδρομή. Γιατί είναι στην άλλη άκρη της Θεσσαλονίκης το κτέλ του νόμου Χαλκιδικής. Και φυσικά θα πάρω και την μπανάνα εδώ.
με τις κάμερες μου. Να σας δείξω για τις κάμερες αυτή τη ευκαιρία. Αυτή είναι η Panasonic, η Lumix, η GX80. Ωραία, μικρούλα είναι. Και βάζεις και το φακό. Έχω ένα μικρούλι φακό το 1233, που είναι αρκετά καλό zoom έχει για τηλεφακός. Αλλά το καλό είναι ότι μπορείς να βάλεις και το πιο μεγάλο φακό, τηλεφακό, τον οποίο θα τον πάρω και αυτό μαζί. Είναι αυτός εδώ. Είναι αυτός εδώ, 45-200. Αρκετά μεγάλο zoom για να βγάλω έτσι καλά καλές φωτογραφίες και βίντεο από τα μοναστήρια. Θα φέρνει αρκετά κοντά όλα. Και θα το βάλω και αυτό στην τζαντούλα και όπου χρειάζεται θα το βάζω στη μηχανή. Μετά θα έχω και την Osmo Action μαζί. Πολύ καλή μηχανούλα αυτή. Την προτιμώ από την GoPro, δεν ξέρω, είναι πιο βολική νομίζω. Αρκετά καλή. Έχει αυτή την οθονίτσα μπροστά, μπορείς να βλέπεις όταν τραβάς και όταν κάνεις και vlog. Πήρα δύο μπαταρίες για αυτήν. Και ένα εξωτερικό μικρόφωνο για να γράφει πιο καλά. Επειδή τα μικρόφωνα από τις action κάμερες συνήθως δεν είναι καλά, το βάζεις εδώ στο πλάι, τσακ. Και είναι μια χαρά vlogging κάμερα τώρα. Με το εξωτερικό μικροφωνάκι, έχει για τον αέρα το αντιανεμικό, το στρίβεις όπου θες. Ωραίο. Η GoPro πρέπει να βάλεις ένα άλλο μεγάλο adapter ειδικό για το μικρόφωνο και γίνεται πολύ ογκώδες μετά. Και θα πάρω και το Pocket 2 βέβαια. Και αυτό είναι πολύ καλό γιατί έχει πολύ φωτεινό φακό. Και θα το χρησιμεύει σε σκοτεινά έτσι μέρη. Και έχει και πολύ καλή σταθεροποίηση βέβαια, αφού είναι και gimbal μαζί με την κάμερα. Και αυτό έχει πολύ καλή ποιότητα εικόνας, παρόλο που είναι μικρούλι. Αυτά λοιπόν φίλοι μου, θα σας κρατάω ενήμερους. Όπου μπορώ θα ανεβάζω έτσι κανένα story, κανένα short. Δεν ξέρω μέσα στο Άγιο Όρος θα πιάνει το τηλέφωνο καλά. Αν βρω ευκαιρία σε κάποιο σημείο που έχει να έχει κεραία και να πιάνει καλά, θα ανεβάσω και από εκεί κάτι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι.